Όπως επίσης είναι γεγονός ότι η Τρίπολη είναι μια πόλη τουλάχιστον για τρεις μήνες σε αποσύνδεση. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι όλοι. Κάτω από την περιφέρεια βλέπουμε μικρά παιδιά να διαδηλώνουν ένα θέμα το οποίο δεν γουστάει κανένας να το βλέπει. Το ζήσαμε κιόλας. Και έχουμε ξεπεράσει όλη τα όρια μας. Είπε ο κύριος Αλευράς προηγουμένως και συμφωνώ μαζί του ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα η οποία μπορεί και να έχει εκραγεί. Ή τι είναι εκραγή. Και η περιφέρεια προσμονής βρίσκεται εδώ και δίνει τη λύση. Και δίνει τη λύση ύστερα από αδυναμία άλλων φορέων που μας ανακοινώνει και ο γράφος. Περνάει το θέμα των σκουπιδιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκκρίνονται τα τέτοια δημοκράτηση και διαγωνισμού. Και σήμερα κατακρινώνουμε τη διαδικασία στον ανάλογο, στον μειοδότη και φτάνουμε στο σημείο στη διαδικασία της αποκομιδής. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, ακούω τη λέξη διαδικασία αποκομιδής και μου φαίνεται σαν ψέμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως έχουμε φτάσει. Είμαστε στο νήμα. Και αρχίζουμε τώρα. Λογικές. Πού θα πάνε. Ποιος θα τα πάει. Με τι θα τα πάει. Ποιος καθορίζει την τιμή. Με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Γιατί θα πάνε στην Πελοπόννησο και δεν πάνε εκτός Πελοπόννησου. Και μας είπατε για Κοζάνη και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης και 1.200 ερωτήματα. Και φτάνω σε ένα σημείο και απορώ. Και λόγω τώρα έχω μέσα μου. Είναι δυνατόν. Μήπως δεν θέλετε να φύγουν τα σκουπιδιά. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν, ειλικρινά σας μιλάω. Εμείς προσπαθούμε, δίνουμε μάχες και δεν σε διέκοψα. Παρακαλώ, τη συγγνώμη. Α σε παρακαλώ, τη συγγνώμη. Εγώ δεν σε διέκοψα. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Α σε παρακαλώ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα και αντί να μας πείτε μπράβο, στο Περιφερειάκι μάχες, στην κυρία Νικολάου, στην πρόεδρο της οικονομικής, στα παιδιά εδώ, στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις τεχνικές υπηρεσίες, στον κύριο Παπαϊλίου, στον κόσμο του κύριου Κωστόγιανη, σε όλους εμάς που δώσαμε μάχες και το ξέρουμε και εδώ στα παιδιά, στις γραμματείς και, και στη Μαρία και στο Όχρη και στον Χρήστο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να δώσουμε λύση, είσαστε απέναντι και φωνάζετε. Ένα μπράβο, δεν θα πείτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Για τα χάλια σας. Χάλια που θα πούμε τα σκουπιδιά, μπράβο, ρε. Εσύ δεν ζωστεί κουβέντα. Καλώς πάνω. Να σου πω κάτι. Ας απαντήσω. Πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα και λέω κωδικά. Γι' αυτό λέμε όλοι μαζί και γι' αυτό το διατυπανίζουμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα μια για πάντα με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Πρέπει και εσύ να συμφωνήσεις να φτάσουμε στο σημείο να λυθεί το πρόβλημα με το εργοστάσιο. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και τελειώνω. Εμείς όλοι στην Τρίπολη θέλουμε ένα καλύτερο αύριο. Το ζητάμε. Ζήσαμε τα λεμπορίες. Και αυτό νοσοκομείο δείτε τι γίνεται. Και να τα κουβεντιάσουμε μετά γιατί περισσότερα από εδώ δεν έχετε πάει να λέτε αυτά. Και το σημαντικότερο, ως πολιτικοί έχουμε την ευθύνη και έχουμε το χρέος να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Και να είσαστε σίγουροι είτε ορισμένοι δεν το θέλουν. Γιατί εμείς το θέλουμε και θα το φτάσουμε στο τέλος ότι το θέμα των σκουπιδιών θα λυθεί. Γεια μας.